ονομαστήριά του γιόρτασε ο Μητροπολίτης Αλεξάνδρου Πόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμος στην αρχιερατική θεία λειτουργία που τελέστηκε στη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομιδίας. Έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Καθάρισον, Κύριε, των λίπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτο φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα, δια των ανάξιων ίνενε. Άλλης κάθαρσαν και Αγίες μόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν μεστή. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνουσι του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Η Εκκλησία σήμερα τιμά τον Άγιο Άνθιμο, αλλά η τοπική μας Εκκλησία γιορτάζει τον Επίσκοπό της. Ο λαός μας χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί είναι στην Εκκλησία για ένα λόγο, για να προσευχηθούν στο Θεό να αναδείξει άξιο τον Επίσκοπό τους, προκειμένου με κάποια αξιοσύνη να μπορέσει να τους ανεβάσει λίγο ψηλότερα, όχι με τις δικές του δυνάμεις, αλλά με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη που μας δίνει η Εκκλησία, μια δύναμη που την αντλούμε όταν είμαστε γονατισμένοι μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, και τότε σηκωνόμαστε οι λαγοί και οι φοβισμένοι νιώθοντας λιοντάρια, γιατί αυτό μας ζήτησε ο Χριστός, με θάρρος να ομολογούμε το όνομά Του, με ταπείνωση να ζούμε και με ειλικρίνεια να συνδιαλεγόμεθα με τον κόσμο. Τις ευχαριστίες του απέφθινε μέσα από το κήρυγμά του ο Σεβασμιότατος, τόσο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την παρουσία του στην ονομαστική του εορτή, όσο και για την παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ενώ τόνισε τη σημασία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας στην ασφάλεια του τόπου μας και κατ' επέκταση στην κοινωνία. Σε αυτή λοιπόν τη στιγμή της ευθύνης αλλά και της χαράς, χαίρομαι που είστε σήμερα μαζί μας, κύριε Υπουργέ. Είστε πολλές φορές κοντά μας, το ξέρουμε, και αισθανόμαστε αυτήν τη δύναμη, και μάλιστα δια των παρισταμένων αρχηγών του Γενικού Επιτελείου και του στρατεύματός μας, μαζί με τους δικούς μας αξιωματικούς του Τετάρτου Σώματος και της Δωδεκάτης Μεραρχίας, ανθρώπους που σας θεωρούμε πολύ δικούς μας, στηριζόμαστε σε εσάς, σε όλους σας, και ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να αναπτύσσουμε έργα επειδή εσείς ξαγρυπνάτε για χάρη μας. Μέσα από το λόγο του, ο Μητροπολίτης Αλεξάνδρου Πόλεως απευθύνθηκε στους πιστούς και τους παρότρινε να μην έχουν επικριτική ματιά. Να μην κουνάμε ποτέ το δάχτυλο στους ανθρώπους, αλλά αν το επιχειρούμε, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να δίνει παράδειγμα ταπεινοφροσύνης και ειλικρινίας. Όταν αυτό το βλέπει ο λαός στον Επίσκοπο, αλλά και σε όλους τους ηγέτες του, τότε καταλαβαίνει την τεράστια ευθύνη που έχει απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στο Θεό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Παρακαλώ τις προσευχές σας, προκειμένου να συνεχίζουμε την πορεία μας και να τραβάμε το λαό μας ψηλότερα. Να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη, παρά την ανθρώπινη ευτέλειά μας, με τη βοήθεια του Θεού να ανεβάζουμε τους ανθρώπους μας, το λαό μας, πιο ψηλά, γιατί εκεί του αξίζει. Το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος δέχθηκε ευχές στο Επισκοπείο πλησίων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου.